καλημέρα μας σε όσους άνοιξαν τώρα τους δέκτες τους. Δευτέρα σήμερα, 8 Νοεμβρίου, γιορτάζει η πολεμική μας αεροπορία. Γιορτή των ταξιαρχών και χρόνια πολλά σε όλους τους εορτάζοντες. Νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες προβλέπονται σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Επιστρέφουμε με τους τίτλους των σημαντικότερων γεγονότων μέχρι αυτή την ώρα. Μπαράζ επιθέσεων εναντίον στόχων αμερικανικών συμφερόντων λίγες ημέρες πριν την άφιξη του Αμερικανού Προέδρου στην Αθήνα. Αυτοσχέδιος μηχανισμός στο κατάστημα της Λιβάη στο Χαλάνδρη εξεράγει χθες το βράδυ χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν θύματα. Νωρίτερα, άγνωστοι είχαν ανοίξει πυρ εναντίον των γραφείων της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης στην οδό Μασσαλία στο Κολωνάκι. Αργά το βράδυ, άγνωστος τηλεφώνησε στην αστυνομία προειδοποιώντας για τοποθέτηση βόμβας στα καταστήματα Χάγκεντας και Kentucky Fried Chicken στην Κυψέλη. Οι χώροι ελέγχθηκαν εξονυχιστικά, χωρίς ωστόσο να βρεθούν εκρηκτικοί μηχανισμοί. Εφιαλτικές εικόνες από τη σύγκρουση των ελληνικών συμφερόντων εμπορικού πλοίου Σεμέλη και του βουλγαρικού Σύπκα στη θάλασσα του Μαρμαρά. Το Σεμέλη βυθίστηκε, σώα και τα 21 μέλη του πληρώματος, ανάμεσά τους και οι 6 Έλληνες ναυτικοί. Στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών εισήχθη αργά το βράδυ ο Υπουργός Δικαιοσύνης Ευάγγελος Γιαννόπουλος. Σήμερα θα υποβληθεί σε εγχείρηση αφαίρεσης του προστάτη. Ο Αιγέλαδος χτύπησε ξανά τη Δυτική Τουρκία. Ισχυρές σεισμικές δονήσεις μεγέθους 5 και 4,3 βαθμών Ρίχτερ έγιναν αισθητές αργά το βράδυ, με διαφορά 5 λεπτών η μια από την άλλη. Μία γυναίκα νεκρή από καρδιακό επεισόδιο εξαιτίας του σεισμού. Και κύμα κακοκαιρίας πλήττει την Νότια Ελλάδα και αναμένεται να επεκταθεί σε ολόκληρη τη χώρα. Πλημμύρες στο Λουτράκι και το Γήθιο, κλειστή η σιδηροδρομική γραμμή στο ύψος του Ισθμού λόγω κατολισθήσεων. Ισχυρή έκρηξη βόμβα συγκλώνησε χθες το βράδυ λίγο πριν τις 9 το Χαλάνδρη. Εκρηκτικός μηχανισμός είχε τοποθετηθεί στην είσοδο κτηρίου, στην οδό Αργοναυτών 11. Εκεί στεγάζεται κατάστημα αμερικανικών συμφερόντων της εταιρείας Levi's. Εν τω μεταξύ, η αστυνομία αναζητά ακόμα τους δύο άνδρες που χθες το απόγευμα άνοιξαν πυρ κατά του κτηρίου της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης στο Κολωνάκι. 5 μέρες πριν την άφιξη του Bill Clinton στην Αθήνα και οι επιθέσεις εναντίον στόχων αμερικανικών συμφερόντων συνεχίζονται. Χθες βράδυ στις 9:05 στην Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία σήμανε συναγερμός. Η οδός Αργοναυτών στο Χαλάνδρη συγκλονίστηκε από μια ισχυρή έκρηξη. Άγνωστοι είχαν τοποθετήσει αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό στο ισόγειο τριόροφου κτηρίου όπου στεγάζεται κατάστημα της Levi's. Έχουν σπάσει τζάμια εκεί, έχουν γίνει μικροζημίες, δεν είναι πάρα πολύ μεγάλες. Ο κόσμος εδώ έχει. Άκουσα μια δυνατή έκρηξη, νόμιζα προ τη στιγμή ότι ήταν σεισμός. Μετά βγήκα έξω και άρχισα με την γειτονιά να δούμε πού είναι ο θόρυβος. Από την έκρηξη προκλήθηκαν εκτεταμένες υλικές ζημιές στο ισόγειο του κτηρίου, ενώ τζάμια διπλανών κτηρίων έγιναν θρύψαλα. Έντρομοι κάτοικοι της περιοχής βγήκαν έξω. Έσπασαν τα τζάμια σε όλους τους ορόφους, καθώς και εδώ στο 12 και στο 7. Στις 9:25 είχε προηγηθεί προειδοποιητικό τηλεφώνημα στην εφημερίδα Ελευθεροτυπία. Ο άγνωστος, στο τηλεφώνημά του, είχε πει πως σε 20 λεπτά θα εκρήγνει το βόμβα στην εταιρεία Levi's που βρίσκεται στην οδό Αδάμαντος και την ευθύνη αναλάμβανε η οργάνωση Αντικαπιταλιστική Δράση. Ανθρώποι που δεν χτυπήσαν, αυτό είναι το πιο ωραίο. Οι αστυνομικοί της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας εξετάζουν δύο ενδεχόμενα. Ή το προειδοποιητικό τηλεφώνημα να ήταν παραπλανητικό, ή ο άγνωστος που τηλεφώνησε για λογαριασμό της πρωτοεμφανιζόμενης οργάνωσης να έκανε λάθος στην οδό. Να σημειωθεί πως οδός Αδάμαντος, στην οποία βρίσκεται η εταιρεία Levi's, υπάρχει στα αγγλικά νερά. Εν τω μεταξύ, η αστυνομία ακόμα αναζητά τους δύο άνδρες που χθες το απόγευμα άνοιξαν πυρ κατά των γραφείων της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης. Οι δύο δράστες σταμάτησαν έξω από το κτίριο στην οδό Μασσαλία στο Κολωνάκι και αφού πυροβόλησαν 6 φορές, εξαφανίστηκαν με μοτοσυκλέτα μεγάλου κυβισμού. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, πρόκειται για μέλη της οργάνωσης Κόκκινη Γραμμή. Λίγο μετά τα μεσάνυχτα, άγνωστοι τηλεφώνησαν σε δύο καταστήματα γνωστών αμερικανικών εταιριών fast food και παγωτών στην οδό Φωκίωνος Νέγρη στην Κυψέλη και προειδοποίησαν για επικείμενη έκρηξη βόμβας. Αμέσως έφτασαν στο χώρο των καταστημάτων άνδρες της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας.